ο νέος προπονητής του Απόλλωνα που σήμερα είχε στην αρχή του αγώνα ένα πρόπτο με το πρόβλημα με το χέρι που δεν μπόρεσε να παίξει λόγω του δελτίου υγείας. Coach, η ομάδα σας παρόλα αυτά όμως ήταν κοντά στο σκορ παρά το πρόβλημα αυτό. Πώς κρίνετε εσείς τον αγώνα, την παρουσία της ομάδας σας και εν τέλει την ήττα που δεχτήκατε σήμερα? Εντάξει, προφανώς δεν ήμασταν έτοιμοι για να παίξουμε χωρίς τον Χένρι. Νομίζαμε ότι θα έπαιζε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι κάτι που έπρεπε να το διαχειριστούμε πρώτα ψυχολογικά και πνευματικά και στη συνέχεια να μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο να αλλάξουμε το game plan για να μπορέσουμε να παίξουμε σαν ομάδα. Είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια, αλλά αυτό που δείχνουμε στο γήπεδο απέχει από αυτό που κάνουμε στην προπόνηση και από αυτό που θέλουμε να παίξουμε. Τι θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα ως νέος προπονητής και λαμβάνοντας υπόψη και την αλλαγή του πρώτου παίχτη με τον Άλεν που έφυγε, που ήταν ένας παίχτης που συνεισφέρε πάρα πολύ στη μέχρι τώρα πορεία του Απόλλων? Μας λείπουν αυτή τη στιγμή 23 πόντοι και 13 rebound. Αυτή ήταν η μέση όρη του Άλεν. Υπήρχε πρόβλημα στο να βρούμε εισάξιο αντικαταστάτη γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα να πάρεις παίκτη από την Αμερική ή από τη Σερβία λόγω των περιορισμών του COVID. Βρήκαμε τελικά τον Χένρι στο πρωτάθλημα της Νορβηγίας, το οποίο δεν είναι πολύ ανταγωνιστικό, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν ένας έξτρα παίκτης. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να μας βοηθήσει στη συνέχεια για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Προφανώς όμως πρέπει να βελτιωθούμε σαν ομάδα. Και τελευταία ερώτηση για να σας αφήσω απάντηση στην ομάδα σας. Ο Απόλλωνας είναι 2 νίκες πάνω από την πέμπτη θέση. Έχετε ακόμη ένα πλεονέκτημα. Είναι και το κύπελλο. Ο στόχος σας, εσάς, ερχόμενος στον Απόλλωνα, τι είναι για την ομάδα της Μελεσού? Και να σας αναφέρω ότι ο Απόλλωνας δεν έχει κερδίσει ποτέ το πρωτάθλημα, παρά το γεγονός ότι έχει πετύχει πάρα πολλές επιτυχίες στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Νομίζω ότι μια ομάδα με την ιστορία του Απόλλωνα πρέπει να μπαίνει σε κάθε παιχνίδι με στόχο την νίκη και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Θέλουμε να κερδίσουμε σε κάθε ματς. Προφανώς όμως για να γίνει αυτό θα πρέπει να παίξουμε καλύτερο μπάσκετ. Θέλουμε να περάσουμε κάποια νέα στοιχεία στη φιλοσοφία μας και στην άμυνα και στην επίθεση. Τα παιδιά δουλεύουν πολύ δυνατά στο γήπεδο, ειδικά με τους Κύπριους δεν έχω κανένα απολύτως παράπονο. Και, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να βάλουμε και τους Αμερικανούς στο παιχνίδι για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να παίζουμε το παιχνίδι με ίσους όρους με τους αντιπάλους μας. Ωραία, coach, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.